Ναύπακτος. Πόλη χτισμένη στα ερείπια της αρχαίας Ναυπάτου. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν οι Λέλεγες, των οποίων η παρουσία στην περιοχή αυτή ανάγεται στην νεολιθική εποχή. Ωστόσο, το όνομά της προήλθε από το γεγονός της ναυπήγησης των πλοίων των Λοκρών στα ναυπηγεία που αργότερα χρησιμοποίησαν οι Δωρείες. Η Ναύπακτος, λόγω της στρατηγικής της θέσης, προκάλεσε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον αυτό μαρτυρά η ύπαρξη νετικών τείχων για την προστασία της πόλης από εχθρικά φύλλα. Τα τείχη με τις πολεμίστρες προβάλλουν επιβλητικά, μαγεύοντας τους επισκέπτες. Το μικρό, ενετικό λιμάνι με τα πεντακάθαρα νερά, παρότι ρηχό, συγκεντρώνει τα καλοκαίρια πολλούς κολυμβητές. Τόπος ευλογημένος από το Θεό, όπως και οι κάτοικοι. Εδώ, η ζωή αποκτά το δικό της ρυθμό. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Το ρολόι προσαρμόζεται στις ανάγκες των ανθρώπων. Χάραμα, μεσημέρι, σούρπο. Τα χρόνια περνούν. Ο κόσμος εξελίσσεται, χωρίς ποτέ όμως να χάσει την αυθεντικότητά του. Ο ρυθμός παραμένει ο ίδιος, ατόφιος, αναλύωτος, μοναδικός. Οι άνθρωποι απλοί, καθημερινοί, με μία άλλη φιλοσοφία, αντικρίζουν τη ζωή κατάματα, χωρίς άγχος, σαν να γνωρίζουν τη μυστική συνταγή με την οποία βρίσκει κανείς το πραγματικό νόημα της ζωής. Άνθρωποι απαλλαγμένοι από την ασφυκτική πίεση της καθημερινότητας. Εδώ, οι πνευματικοί ορίζοντες ευρύνονται. Η ψυχή λυτρώνεται μέσα από τη μυρωδιά του βρεγμένου χώματος, τη δροσιά των πλατάνων. Το χθες συναντά το αύριο μέσα από το σήμερα. Η αυλαία δεν πέφτει ποτέ. Και όλοι εμείς, καθισμένοι κάπου ψηλά, σαν σε εξώστη, ατενίζουμε την ομορφιά που απλώνεται μπροστά μας. Το γραφικό στο πέρασμα του χρόνου. Το πράσινο της θάλασσας. Το μπλε του ουρανού. Τη ζωή στο λιμάνι. Και το πάντρεμα όλων αυτών με την κίνηση στην πόλη σήμερα. Οι κάτοικοι του Λεπάντου, όπως ήταν το όνομα της πόλης κατά την αρχαιότητα, το 1874 δεν ξεπερνούσαν τους 1500.
ήταν εγκατεστημένη στο πρώτο διάζωμα του λιμανιού, με εξαίρεση 5 οικογένειες που ζούσαν στο δεύτερο διάζωμα. Η αρχιτεκτονική ήταν κυρίως τουρκική. Σε δρομάκια στενά, ακανόνιστα και λιθόστρωτα, συναντούσε κανείς σπίτια με στέγες από πλάκες αντί για κεραμίδια, καμινάδες και χαγιάτια, κήπους με αμυγδαλιές και ασπεριδοειδή και μπαλκόνια με κλιματαριές. Πολλοί ήταν και ξένοι περιηγητές μετά την απελευθέρωση που έγραψαν για το δρόμο της αγοράς. Περιέγραψαν τα μαγαζιά που πουλούσαν παπούτσια και πετσιά από την Πάτρα, μέχρι τα μικρά καφενεία με καθίσματα ή σκαμιά και φυσικά τις ταβέρνες που συγκέντρωναν ναυτικούς και όχι μόνο μετά τη δουλειά για ένα κρασί. Ένα από τα καμάρια της Ναυπάκτου είναι και το σπίτι του Νότι Μπότσαρη, του γόνου της γνωστής σουλιώτικης οικογένειας που πολέμησε ενάντια στους Τούρκους. Στη μάχη του Σέλτσου το 1804, αφού τραυματίστηκε βαριά, πιάστηκε αιχμάλωτος των Τουρκαλβανών και φυλακίστηκε στο φρούριο της Κλεισούρας. Κατόρθωσε όμως να δραπετεύσει και από τότε αφιέρωσε τη ζωή του στο συνεχή πόλεμο κατά των Τούρκων και τελείωσε με τη μάχη του Βιστόμου και την απελευθέρωση της Ναυπάκτου το 1829. Μετά τον ερχομό του Όθωνα, πήρε το βαθμό του υποστράτηγου και διορίστηκε σύμβουλος επικρατείας στην Ναύπακτο. Έμεινε εκεί μέχρι το 1841, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Το αρχοντικό του Νότι Μπότσαρη λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Thank you.
Σήμα κατά τεθέν της Ναυπάκτου, είναι το κάστρο που διασώζεται από την μεσαιωνική εποχή μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον Τούρκο περιηγητή Τσελεμπή, το κάστρο περιέβαλε μία πλατιά και ρηχή τάφρος λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Η χρησιμότητα της τάφρου αυτής ήταν να καθιστά δύσκολη την αναρρίχηση του εχθρού στα παιδινά τμήματα του κάστρου. Ακόμα, μας πληροφορεί ότι λειτουργούσαν 8 τζαμιά, 3 ιεροδιδασκαλία θεολόγων, σχολεία για τα παιδιά των ευπόρων, 6 τεκέδες δερβίσιδων και έξω από τα τείχη κάποια τεκέδες αείχηδων. Κάποιοι ονειροπόλοι και αθεράπευτα ρομαντικοί πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι οι υπότες του Μεσαίωνα φυλάνε τις αναμνήσεις του κάστρου. Από το πέλαγο, βαθιά, ήρθαν οι υπότες, μεγαλεάσεις τρίκροτες, από τη Βενετιά. Αυτή ήταν η φύτρα σου, που πότισαν οι δρότες, των σκλάβων και το αίμα τους, από την Μπαρμπαριά. Κι ύστερα έφτασαν ορδές, του Τούρκου, του Δυνάστη, του Βαγιατζή του Δεύτερου και του Νταούς Πασά. Κύπαν ψυχές χριστιανικές, γιατί, μεγάλε πλάστη, τα χρόνια αυτά τα πέτρινα, η μάνα να γεννά. Ματώθηκε η θάλασσα ενός Οκτώβρη μέρες κι ήταν κορμιά ελληνικά στα κάτεργα του Αλή. Ενώ του Δον Ζουάν, τις ναύες και γαλέρες, καπετανέοι Έλληνες και ναυτικοί Γρεκοί. Πέρασαν χρόνοι δίσεχτοι και χρόνοι πικραμένοι, στάθηκε όμως όρθια η λαϊκή ψυχή, στην αγκαλιά της πίστης της, διπλά ευλογημένη, με του καλόγερου κόσμα τη διδαχή και ευκή. Κύλησε αργά, θανατερά, ο χρόνος της δουλείας και έφτασε η μέρα η Άγια και χιλιοποθητή. Μεριάστε, κοινός αλπικδής της νέας ιστορίας, ως παραδίνει ο Κιόρ Ιμπραήμ του κάστρου το κλειδί. Όλοι μας γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά, με το μικρό του τόνομα ένας τον άλλο κράζει, στα μυστικά μας.